σου πω κάτι. Δεν μου έχει σχολιάσει καθόλου τους τίτλους. Έλα νύχτα στη θάλασσα. Στη θάλασσα του κόσμου. Έλα πάρε. Μου το φύλαγες αυτό, ε. Δεν μου είχες πει πριν από μέρες ότι είναι το αγαπημένο σου κομμάτι. Το φαίνω, το φαίνω. Βάλω ένα από τα αγαπημένα σου. Ένα από τα αγαπημένα, αλλά είναι όντως πρέπει να είναι το αγαπημένο μου τελικά. Γιατί λέει έλα νύχτα. Απίστευτο κομμάτι. Έτσι, έτσι. Γιατί άμα δεν ξεκινήσουμε έτσι λίγο δυναμικά με ένα κομμάτι, δεν έχει και νόημα. Μ' αρέσει πάρα πολύ τι είναι ένα. Ναι. Τι φανταστική που είναι αυτή. Ό,τι έχουμε είναι φανταστικό. Τη φετινή τηλεοπτική σεζόν. Ποια είναι αυτή στην εικόνα πίσω το ασπρόμαυρο. Ποια είναι. Δεν ξέρω που μπαίνει. Είναι μια κοπέλα η οποία έχει φωτογραφηθεί για ένα μεγάλο μηνιαίο περιοδικό. Εξώφυλλο περιοδικού που ήταν πολύ σεξι και είχε και τον κολιέ. Είχε και τον κολιέ και είναι μια κοπέλα που και στο Facebook μπορείτε να την βρείτε, Μανουέλα Σπανού. Αν δεν το έχετε καταλάβει, να δείτε τι έχουμε και στους τίτλους μοναδική Μανουέλα Σπανού. Καλά, είναι φανταστική η τίτλη. Καταπληκτικό. Εκπομπή μου πεις και πάλι κοντά σας, φιλιά πολλά σε όλη την Ελλάδα, την Κύπρο. Αλλά και το εξωτερικό μέσα από τον ένα και μοναδικό μας δορυφόρο. Και σήμερα είμαστε κοντά σας με πολλά θέματα. Να δώσουμε και το mail της εκπομπής που είναι moonbeespapakiyahoo.com. Η Εμμανουέλα και ο Αλέξανδρος, αλλά και η μοναδική καλεσμένη θα είναι και σήμερα κοντά σας. Μία ολόκληρη ώρα στον αέρα, σε όλο τον κόσμο. Βεβαίως να πούμε ότι καθημερινά, επειδή μας ρωτήσατε και φέτος όπως και πέρσι, τα καλύτερα από την εκπομπή κάθε μέρα ανεβαίνουν μετά το τέλος της ημέρας στο YouTube, πατώντας το όνομα του καλεσμένου ή την εκπομπή ή τα ονόματα δικά μας. Επίσης, να πούμε ότι τα δικά σας μηνύματα, τα δικά σας. Αν το θέλετε, σχόλια, τα δικά σας τραγούδια που θέλετε για την έναρξη, αλλά και για τα θέματα της εκπομπής, όπως είναι ομορφιά, όπως είναι υγεία, όπως είναι γυμναστική και όλα αυτά που θα σχολιάζουμε καθημερινά, δεν έχετε παρά να μας τα στείλετε Facebook Αλέξανδρος Πετρίδης Α και Β και Μανουέλα Σπανού. Και μην ξεχνάτε, ο Σονούπο έρχονται και διαγωνισμοί. Βεβαίως. Για να κερδίσουμε πολλά, πολλά δώρα. Και πάρα πολύ σύντομα, πάρα πολύ από εσάς, τις ερχόμενες ημέρες θα είστε και εδώ κοντά μας για να μπείτε στο δικό μας reality παιχνίδι. Όχι ακόμα. Έχουμε πολύ καιρό. Θέλουμε περίπου γύρω στις 20-25 μέρες μπροστά για να είμαστε έτοιμοι. Αλλά με τη νέα χρονιά νομίζω ότι αυτό θα το έχουμε ήδη παρουσιάσει. Θέλουμε και σήμερα να σας πούμε ότι ετοιμάσαμε κάτι διαφορετικό. Διότι 7 μέρες τη βδομάδα αυτή η εκπομπή και θα χορεύει και θα έχει θέματα από διάφορους χώρους και καλλιτεχνικά και κοσμικά. Εμείς σας βάζουμε ό,τι μας ζητήσετε. Άρα θα υπάρχει ποικιλία, δεν θα έχει όλη η βδομάδα τα ίδια θέματα. Πριν από πάρα πολλούς μήνες είχαμε φιλοξενήσει εδώ στην εκπομπή μας μια αγαπημένη φίλη που είχε μιλήσει για πολλά έτσι ενδιαφέροντα θέματα που κάποιος μπορεί να ασχοληθεί στην Ελλάδα, που στο εξωτερικό βέβαια δεν θα το πούμε μόδα, θα το πούμε ότι είναι ένας πολύ καλός τρόπος γυμναστικής άθλησης, αλλά και να ξεδίνεις λίγο. Είχε φέρει και από το εξωτερικό φορογράφους και γυμναστές. Και μιλάμε για τη μοναδική Λούση Κωνσταντινίδου, όπου μας είχε μιλήσει για μια γυμναστική. Ναι, πώς να το πεις. Αλλά γυμναστική πιστεύω ότι είναι αυτό που λέμε γυμνάζουμε το σώμα και το νου, διότι το parkour στην Ελλάδα, πρέπει να σου πω, αν και δεν έχω ασχοληθεί, δηλαδή εννοώ να εσύ, πω εγώ ίδιος... Εσύ η αλήθεια είναι δεν θα μπορούσε να το κάνεις πιστεύω. Δεν μπορώ να επιδείξω εγώ πολυκατοικίες και αυτοκίνητα και πεζοδρόμια. Αλέξη... Δεν είμαι εγώ ειδικός στο να πηδάω από πολυκατοικία σε πολυκατοικία. Αλέξη, λυπάμαι που θα σου το πω, αλλά ειλικρινά εσύ δεν μπορείς να επιδείξεις. Τι λες, παιδί μου! Δηλαδή, τι λέει ότι δεν. Παιδάκι μου, πάει καλά. Λοιπόν, θες να βγούμε έξω τώρα και να πηδήξω από το στούντιο στο άλλο στούντιο. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να πηδήξεις. Δεν το έχεις. Δεν το έχω, ε. Λοιπόν, θα με κάνει όμως η Μαρία. Και θα σου εξηγήσω γιατί. Γιατί. Λόγω σωματότυπου, λόγω όγκου. Τι λες, παιδί μου. Δεν μπορείς να το σημαζέψεις. Ίσα ίσα. Δεν μπορείς να πιστεύω ότι μπορείς να το σημαζέψεις όλο αυτό το πράγμα στο πίδουλο. Κάνεις λάθος. Όταν το κάνεις, διότι πώς θα σημαντήσεις εγώ φαντάζομαι, όταν κάποιος έχει όγκο, πηδάει πιο καλά. Πρώτον, άμα δεις την καλεσμένη μας, η οποία είναι μια λαμπάδα. Είναι γυναίκα. Είναι μια γυναίκα, γι' αυτό είναι έτσι. Φαντάζομαι εγώ τώρα ότι έτσι μπορεί να είναι και οι άντρες. Στα ίδια κυβικά. Η ουσία είναι ότι σήμερα στην εκπομπή θα μάθουμε αποκλειστικά τα μυστικά για το νέο τρόπο γυμναστικής, για τον νέο τρόπο που φέρνει κοντά μικρούς αλλά και μεγαλύτερους. Θα μας πει τι πρέπει να έχει ο καθένας. Και να ρωτήσουμε αν μπορεί να διδαχτεί αυτό. Γιατί βεβαίως. Συνήθως λένε ότι δεν διδάσκεται, ότι το κάνουν έξω στο δρόμο τα παιδιά, τους βγαίνει από μόνο του, αλλά δεν είναι όμως. Είναι μια έτσι. Γυμναστική δρόμου, είναι κάτι με το οποίο ασχολείται ο καθένας όπως και όποτε θέλει. Υπάρχουν σημεία που πρέπει να προσέξουμε. Ποιοι είναι οι φόβοι των μαμάδων και των μπαμπάδων που θα βρεθούν
βρεθούν στον αέρα και που εν πάση περιπτώσει θα θέλουν. Να χτυπάνε τα τηλέφωνα με το που ακούσαν για parkour Lucy και τέτοια, έγινε πανικός. Θα θέλουν τα παιδιά τους να πηδήξουν από πολυκατοικία σε πολυκατοικία. Θα σε σκοτώσω εσένα που πήγες τηλέφωνο που θέλεις να μάθεις parkour. Αλλά θέλω όμως να σας πω και το εξής. Σήμερα αποκλειστικά και αφοπλιστικά θα συνδεθούμε με Θεσσαλονίκη, με το μοναδικό συνεργάτη μας και εκείνο στην εκπομπή, Κώστα Μιναρετζή. Δεν μπορούμε να το λέξω αυτό το όνομα. Κώστας ο άνθρωπος που από τη Θεσσαλονίκη, από τη Βόρεια Ελλάδα θα μας δίνει όλα τα καυτά θέματα. Ξέρεις τι μ' αρέσει πιο πολύ, έτσι. Ποιο? Μ' αρέσει η ομιλία του Κώστα. Η ομιλία και η έναρξή του. Ναι, απλά να πω ότι τα θέματα του Κώστα Μιναρετζή θα είναι πολύ βουρβουάζ. Είναι μοναδικά. Δεν το ξέρεις εσύ αυτό το βουρβουάζ. Είναι, αν το θέλεις, η έκφραση που ο Κώστας Μιναρετζής έκανε μόδα. Είναι, ο Κώστας Μιναρετζής έφερε στην Ελλάδα. Είναι έκφραση του Κώστα ή είναι... Του Κώστα. Είναι, εντάξει, όλοι... είναι έκφραση η θεσσαλονικιώτικη. Όχι, όλη η Ελλάδα πλέον, όταν παρουσιάζει κάτι πολύ φοβερό, λέει πάμε σε βουρβουάζ θέμα. Σήμερα λοιπόν αποκλειστικά στην εκπομπή μου πεις... Ένα βουρβουάζ θέμα από τον Κώστα Μιναρετζή. Και ποιο είναι αυτό. Αποκλειστικά και μόνο μία πολύ γνωστή τηλεοπτική περσόνα που ζητά απεγνωσμένα, συγγνώμη, κλαίγοντα. Στην κάμερα από την Ελένη Μενεγάκη. Όλα αυτά αποκλειστικά στην εκπομπή μου. Πες αρχικά, πες όλα αρχικά αυτά μόνο. Όμως πες σε πάρα πολλέ. Πες τα εσύ. Μη. Σήμερα όμως κοντά μας για τον parkour μοναδική η Μαρία Ραπτάκη είναι και πάλι κοντά μας. Και λέω και πάλι διότι την είχαμε φιλοξενήσει μέσα από θέμα δικό της. Την είχαμε τη Λούση Κωνσταντινίδου. Τώρα όμως είναι η ίδια εδώ κοντά μας για να μας διαφωτίσει. Γεια σου Μαρία. Καλησπέρα. Τι κάνεις? Μια χαρά εσύ. Αισθάνεσαι καλά? Πολύ καλά. Στα τηλεοπτικά σου? Αμέ. Μια χαρά αθλητική σε βρίσκω. Σε βρίσκω σε πολύ φόρμα. Μπροστά. Σε βρίσκω σε φόρμα. Σε φόρμα με τη φόρμα. Και τη φόρμα. Όλα τέλεια. Τελικά το parkour είναι κάτι το οποίο μπορεί να το κάνει ο καθένας από εμάς. Είναι κάτι το οποίο έχει τώρα ή δεν έχει ηλικίες. Τι γίνεται? Μπορεί να το κάνει και εκείνος. Δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός στο ποιος να μπορεί να κάνει parkour και ποιος όχι. Δηλαδή έχουμε δει ακόμα και άτομα που τους λείπει το ένα πόδι στο εξωτερικό να κάνουν parkour, συγγνώμη το ένα χέρι, να κάνουν parkour ή άτομα τα οποία ήταν αρκετά εύσωμα και με το parkour να έχουν... Α, γίνεται. Δηλαδή, καλύτερα. Ο μπορεί να οπότε... κάνει με το σωματότυπο και το βάρος. Μου είπε η Εμμανουέλα στα χείτσα εκπομπής ότι επειδή είμαι λίγο μπρουτάλ, καταλαβαίνεις, είμαι λίγο ογκώδης. Έχει έναν ογκώ. Ότι δεν μπορώ να ασχοληθώ με το συγκεκριμένο parkour. Μα είναι δυνατόν. Δηλαδή δεν θέλει δύναμη στα πόδια που έχω πάρα πολύ. Εννοείται. Δεν θέλει άλμα που μπορώ να πηδήξω από εδώ και να βρεθώ στην Αλεξανδρούπολη. Ναι, φυσικά. Και το έχω κάνει γιατί δεν έχω ξεκινήσει, ας πούμε, δεν έχω πάει με πείδημα στην Αλεξανδρούπολη. Η αλήθεια είναι ότι πείδημα έχεις κάνει στην Αλεξανδρούπολη. Και δεν έχω κάνει και το Ιδού η Ρόδος και το πείδημα. Τι άλλο δηλαδή πρέπει Μαρία να κάνω? Είσαι okay. Είμαι okay. Δεν θες τίποτα άλλο. Πώς ήρθε αυτό στην Ελλάδα? Θέλω να πεις, είναι πολλά χρόνια. Στην Ελλάδα το γνωρίζουμε γύρω στα 3 χρόνια. Βέβαια ο κόσμος το έμαθε αργότερα μέσω εκπομπών, εγώ μέσω αφιερωμάτων σε περιοδικά. Ναι, εδώ και 1,5 χρόνο περισσότερο ναι. Έχει αρχίσει να γίνεται πιο γνωστό γιατί το προβάλλουν σε πολλές εκπομπές, σε περιοδικά, σε έργα, σε ταινίες γενικά. Ξέρεις, και οπότε... Υπήρχε όμως αυτό εδώ πέρα στην Ελλάδα υπήρχε... και πιο πριν από αυτά τα 3 χρόνια. Άσχετα που τα τελευταία 3 χρόνια έχει μπει και σε σχολές όπως τη Λούση. Υπήρχε άτυπα, δηλαδή από ό,τι μαθαίνουμε από άλλα παιδιά, επειδή είναι στενός ο κύκλος του παρκούρ και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, κάποιοι κάνανε παρκούρ, αλλά εντάξει, δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε ξεκίνησαν όλοι και πόσα χρόνια μετράει στην Ελλάδα ακριβώς. Εσύ πότε ξεκίνησες? Χοντρικά 3 χρόνια. Εγώ κάνω 2 χρόνια τώρα. Δεν έκανες δηλαδή πιο πριν? Όχι. Το έμαθες όπως ήρθε, όπως λέμε? Το έμαθα κι εγώ από την τηλεόραση. Μου άρεσε. Τι ήταν αυτό που σου κέντρισε το ενδιαφέρον? Στο ότι βάζεις τη ζωή εγώ. Σου ένα κίνδυνο. Γιατί, κοίταξε, πρέπει να πούμε στον κόσμο ότι ουσιαστικά μπαίνουμε και σε ένα κίνδυνο, όχι κίνδυνο με την έννοια ότι πειραματιζόμαστε με τον εαυτό μας. Διότι δεν είναι και όσο και καλό σώμα να έχεις, και καλό σωματότυπο, και να έχεις και κοιλιακούς. Θέλει να... και άλλα στοιχεία. Θέλει στοιχεία, ας πούμε, δύναμη εσωτερική να πάρεις την απόφαση να ασχοληθείς με κάτι τέτοιο.